Όλο χαιρετιόμαστε και όλο εδώ είμαστε. Ολολόγια είσαι, Κωστάκη. Θα φύγεις και θα φύγεις και θα σταματήσεις το μεσημέρι και δε... Ουδέ μονιμότανο του προσωρινού. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα όμως νομίζω ότι είναι η τελευταία, όντως, για μεσημέρι. Όντως. Τι κάνετε, πουλάκια μου? Όλα εντάξει, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Εντάξει, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Προχωράμε. Αύριο μεγάλο παιχνίδι, τεράστια σημασία. Μεταγραφές έρχονται. Και Τσόλακ και Ουάγκε ή Βαγκέ ή Βάγκε. Τώρα αυτό θα μας το πει ο ίδιος, το πώς είναι το όνομά του, το επίθετό του. Γραμμές ανοιχτές σήμερα. Και αφού δεν θα βγάλουμε σήμερα Βασιλόπουλο, γιατί αναχωρεί αυτή την ώρα η δημοσιογραφική αποστολή για Κράσνονταρ, για Ρωσία. Οπότε δεν θα έχουμε σήμερα τηλεφωνική. Μπορούμε να μιλήσουμε, να ανοίξουμε γραμμούλες, παραγγελιές, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, να συζητήσουμε για τις μεταγραφές, για το αυριανό παιχνίδι, για ό,τι σας απασχολεί. Εδώ είμαστε εμείς να κάνουμε μεσημβρινή ραδιοψυχοθεραπεία. Είναι η εκπομπή Ποιος Αυτός ένα μηδέν. Επιστρέφουμε σήμερα στην τελευταία εβδομάδα στην αρχική ονομασία της εκπομπής, όπως πρέπει, όπου αφού κλείνει αυτός ο γλυκός και υπέροχος κύκλος, αυτός ο κύκλος μιας εκπομπής που κόντρα σε κορονοϊούς, σε διακοπές πρωταθλήματος, σε κακές πορείες της ομάδας, σε δικαστήρια, δήθεν πολυδιοκτησίες, αυγενάκηδες, μαρούπες, αρκούδες, δηλαδή μας γαμπίμπι πέρσι όλη την ψυχολογία, αντέξαμε, δεν λυγίσαμε, βγήκαμε πιο δυνατοί, βγήκαμε πιο αγαπημένοι, είμαστε εδώ, θα είμαστε κανονικά το πρωί 8 με 10, θα έρχομαι βράδια, πιστεύω Τρίτης, εγώ λέω, κάποιοι λένε Πέμπτης, εντάξει, ή Τρίτης ή Πέμπτης, θα δούμε, εγώ λέω Τρίτης. Θα έρχομαι για τα μάτς τα ευρωπαϊκά. Να κάνουμε τη βόλτα μας, να κάνουμε τον κύκλο μας, να κάνουμε όλα τα ωραία. Νίκος Γούβας, το χρυσό φυσοκάλαμο. Γεια σου, brother! Αυτός είναι. Όλη η κρίνη ακούει Γούβα, μου έγραψε πρώτες ο φίλος. Είναι... Τι έγινε τώρα? Παιδιά, τι συνέβη? Το ματιάσαμε. Ο Ιάπωνας. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν σηκώνει κανένας. Κανένας δεν σηκώνει, ξέρετε. 23-10-287-888. Πάμε γραμμές να δούμε τι γίνεται. Πιθανόν 2.30 να συνδεθούμε με συνέντευξη τύπου Κράσνονταρ. Να δούμε τι θα πει ο Ρώσος ο Δερβίσης για το μάτς το αυριανό. Μια στιγμή να χαμηλώσουμε και τα τηλέφωνά μας. Πάρα πολύ ωραία. Με αριθμό πτήσης 1926, Κωστή μου, δεν έχουν καμία ελπίδα. Όχι ρε φίλε. Η Ρωσονέρη λέει, όμιλοι του Champions League ερχόμαστε. Σοβαρά μιλά, αριθμός πτήσης 1900. Ποιο Παοκτσάκι εκεί στο αεροδρόμιο το έχει κανονίσει αυτό τώρα? Ποιος Λεβέντης, ε? Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε. Ανοίγουμε γραμμές, να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι γουστάρετε. Τι θέλετε, παραγγελιές, θέλετε ανέκδοτα, θέλετε να συζητήσουμε για τις μεταγραφές. Όλο και περισσότερες πληροφορίες και για τον Τζόλακ, ο οποίος χθες στο αεροδρόμιο ρωτούσε πώς γράφεται η λέξη ΠΑΟΚ, πώς προφέρεται. Ήξερε ήδη κάποιες ελληνικές λέξεις. Είπα και το πρωί, δεν ξέρω αν αυτό κυκλοφόρησε έξω, γιατί μου το είπε ένα ζουμουσάκι πολύ ψαγμένο, ότι ήταν μαζί με τον Μιστακίδη το Γιάννη στην Χόφενχάιμ, ο Τσόλακ, ο Αντώνιο Μίρκο Τσόλακ, όπως είναι το πλήρες όνομα, ο νέος παστελωτής, ματάκι χορταράκι και εδώ. Και ρώτησε το Μιστακίδη που... Μπορεί το παιδί να μην έκανε την καριέρα που ήθελε στον ΠΑΟΚ, αλλά και αυτός είπε τα καλύτερα για αυτόν τον σύλλογο, για το πόσο σημαντικό είναι να αποτελείς μέλος του, για το τι τον περιμένει εδώ. Εγώ μπήκα χθες στο Instagram, μια χαρά, του τα έγραψε στα γερμανικά, έτσι για να ξέρει περίπου, γιατί πιο πολύ στα αγγλικά, στα άλλη στα σέρβικα, δεν ξέρουμε σέρβικα, στα γερμανικά όμως που είναι μητρική του γλώσσα αφού γεννήθηκε στο Ludwigsburg. Μπήκα και του γράψα, εδώ είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, εδώ θα είσαι βασιλιάς, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αυτά που θα ζήσεις εδώ εσύ, η οικογένειά σου, το περιβάλλον, ο λαός, δεν τα έχεις φανταστεί. Και πραγματικά, αυτό που σε περιμένει θα είναι μοναδικό. Μπαίνουν, μην νομίζετε, στα Instagram τους μπαίνουν και βλέπουν τι γίνεται, θέλουν να μαθαίνουν. Ο κόσμος από θέωση μέχρι από τα πιο... μικρά μέχρι τα πιο αστεία που είναι το πώς είναι έτσι αυτοί που είναι μαζί σου, διώξτε, θα σου βρούμε μία άλλη εδώ και τέτοια. Λοιπόν, ντροπή. Στα ελληνικά φυσικά, έτσι, ευτυχώς. Μας τώρα τι, ψάχνεις να βρεις κάτι? Θα κάνουμε σύνδεση με τέτοιο, με σούξου μούξου. Ε,
Σε πολύ δυνατός, φίλε. Τι είναι αυτό. Φεύγεις έτσι, φεύγεις. Φεύγεις με τη μία. Φεύγεις. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Πάμε 2310-287-888. Χαίρετε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Πήρα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πρωινάκια και τα μεσημεριανά. Αγόρι μου. Δήμο, εσύ είσαι ή κάνω λάθος. Όχι. Με έχεις βοηθήσει με το αίμα κάποια στιγμή. Α, μάλιστα. Ωραία. Και με έχεις βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Το όνομά σου? Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργη. Να είσαι γερός, αδερφέ. Απλώς, φίλε μου, καλέ. Με τον μπούγιο που γίνεται στις γραμμές. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Τι γελάς. Χτίσε μας, να μην μας ματιάσεις. Έτσι, έλα ρε. Η επιτυχία είναι δεδομένη και το ξέρεις, τα έχουμε πει και από κοντά. Να είσαι καλά, αδερφέ. Στον κόσμο αυτό χρειάζεται αγάπη στην οικογένεια και στον κόσμο όλων. Από εκεί πέρα θέλω να πω για την ομάδα, Κώστα, ότι έχουν ένα πλεονέκτημα αυτοί. Έχουν πολλές αγωνιστικές στα παιδιά τους. Ναι, αυτό... Αν παίξουμε έξυπνα και μεθοδικά, κάτι που δεν κάναμε με τον Ατρόμητο, θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Mm-hmm. Ναι. Να έχεις καλή συνέχεια. Σωστό. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Γερός δυνατός. Να είσαι καλά. Και αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε μεσημέρι, το διευκρινίζω στην Μαρία που ρωτάει και στο Δημήτρη. Και αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε 2-3. Εννοείται το 8-10, παιδιά, δεν αλλάζει, παραμένει και με το νέο πρόγραμμα. Αυτή είναι η 22η χρονιά εσείως. Οπότε προχωράμε. Θα είμαστε κανονικά μαζί. Και αύριο θα έρθουμε και το βράδυ τώρα, θα ξέρω σε λίγο ποια ώρα, για να κάνουμε pre-game ή την ώρα του αγώνα. Θα δούμε. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς ο Στράτο. Αν είναι το πρόβλημα για την επόμενη εβδομάδα, φίλε, να έχεις το babysitting, να έρθω εγώ να κάνω babysitting, φίλε, να κάνεις εκπομπή την μισήμερη. Να μην χαλάς το γούρι. Αγόρι μου. Λοιπόν, για πες. Ένα πράγμα θα σου πω, το οποίο δεν στο είπα το πρωί λόγω πίεσης χρόνου και γραμμών. Κάθομαι και σκέφτομαι, ρε φίλε, γυρίζω το χρόνο, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πίσω. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ μεγάλος, είμαι 33-34 στον όπο. Τον ΠΑΟΚ το θυμάμαι από τα 6 μου, από τα 7 μου. Καλά από τα 12. Γιατί όσο να είναι από τα 7 μέχρι τα 10, όταν δεν είσαι Θεσσαλονίκη να πηγαίνεις στο γήπεδο και αυτά, δεν έχεις την επαφή που θα έπρεπε να έχεις. Γιατί εγώ μεγάλωσα εκτός. Ναι. Από τα 12 μου λοιπόν που θυμάμαι τον ΠΑΟΚ, έχω 21-22 συναπτά έτη. Δεν μπορούσα ποτέ, φίλε, να σκεφτώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν άνθρωπο στο τιμόνι, ο οποίος όταν δεν θα μπορεί να υπάρχει αεροπλάνο της γραμμής, να στέλνει φίλο το ιδιωτικό τον τζετ να φέρει τον παίκτη. Φοβερό. Και τους δύο παίκτες. Και για τον άλλον έστελνε τζετ. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Όταν ερχόταν ο Βιτόλο, σου λέω, και έλεγε, δεν μπορώ εδώ αφού δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, θέλω να φύγω, θέλω ένα σκαλοπάτι στην καριέρα μου άλλο. Όταν σου φεύγει ο Βιερίνια, ο Σορλέν, όταν φεύγανε αυτό... ο Κοντρέρας. Έτσι, μπορούσε να το φανταστείς. Αυτό, φίλε, αυτό με το Βιτόλο, να ξέρεις, επειδή έχω έναν γνωστό Σαββατογεννημένο, είπε, όχι απλά βήμα στην καριέρα παραπάνω να μην κάνεις, στα τάρταρα να πας, φίλε, και Παναθηναϊκός, και του σε διαλυθεί από τότε που πήγε ο Βιτόλο εκεί πέρα. Του δώσε κατάρα, ε. Τα ειδικά ναι, το σκαλοπάτι δηλαδή, ήταν λέει, για υπόγαλο. Αφού έφυγες για σκαλοπάτι, εύχομαι να πας στα τάρταρα και κόντεψε να πέσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Δηλαδή, αν δεις την πορεία του Βιτόλο από τότε που έφυγε από τον Πάο και πήγε ναι, τίποτα, ρε, εξαφανίστηκε. Ήταν ελεύθερη πτώση ο Παναθηναϊκός. Εξαφανίστηκε. Και έμαθε και μπάλα εδώ δίπλα στον Γκαρσία. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πάντως, έναν τέτοιου τύπου θέλουμε. Δηλαδή, τώρα που ψάχνουμε ένα τρεχαντήρι. Ένα εξάρι με ποιότητα φυσικά. Δεν θέλεις. Όχι, Κωστή, δεν θέλεις. Αλλά ένα τρεχαλάτζι. Θέλουμε ένα γρήγορο. Όχι. Ένα γρήγορο, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς σε παίχτες τύπου. Θέλεις πιο δημιουργικό. Θέλεις. Φυσικά. Γιατί δημιουργικούς έχω τον Μίσιτς, έχω τον. Τώρα έχω τον Σβάπ. Θέλεις ένα πνευμόνι το οποίο θα μπορεί να μοιράζει για την μπάλα. Θέλεις ένα καντέ στα οικονομικά σου δεδομένα. Όπω, φίλε, τι λες τώρα, μιλάμε για. Η επιτομή του αμυντικού χαφ, έτσι. Εντάξει. Όταν εγώ, ας πούμε, φώναζα
και οριόμουν και έστειλα μέχρι και email στη Manchester United να πάνε να κάνουν πρόταση στη Leicester για να πάρουν τον Καντέ. Αυτοί κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου και πήγε Chelsea και πήρε Χάβι για 15 χρόνια. Εντάξει, αυτά είναι τέλος πάντων. Έγινε στρατεύω. Ένα τελευταίο. Αυτός ο φωστήρας που έβαλε 20 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα στον Καντέ, πρέπει να τον κυνηγάνε στο Leicester, φίλε, να τον κάνουν μη. Λοιπόν, ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι, ναι. Θα είναι δύσκολο το μάτς αύριο. Εντάξει. Πάρα πολύ. Εγώ αυτό που... Δεν απεσιοδοξώ, είμαι ρεαλιστής. Δεν απεσιοδοξώ, το ξέρετε. Όχι, δεν είμαστε είναι καριωτάκηδες. Είναι μια ομάδα η οποία έχουν λεφτά και θέλουν να μπουν στους ομίλους του Champions League. Θα είναι δύσκολο μάτς. Εγώ θα σου πω το εξής. Αυτό που βλέπω από το παιχνίδι είναι ότι το δεύτερο μάτς θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είτε για τον Πάο είτε για την Κράσνοντερ. Άποψή μου. Έγινε, στράτε. Θεωρώ δηλαδή ότι θα κρυθεί αύριο. Μακάρι να κρυθεί υπέρ μας αύριο. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον φιλάρετο. Καλώς τον. Ξέρεις, καταρχάς να ρωτήσω, μου έχει μείνει απορία. Ποιος αυτός και το ναι. άλλο είναι ναι. πότε θα πας σπίτι κάποια στιγμή, όταν την Τρίτη ναι. θα είσαι πρωί, ναι. θα είσαι μεσημέρι, ναι. θα είσαι βράδυ. Απόγευμα 7 η ώρα, θα είσαι και βράδυ. Δεν θα πάω την Τρίτη. Εντάξει. Στο λέω, θα παρκάρω κάπου στο κέντρο 7 παρατέταρτο, όπως παρκάρω κάθε μέρα. Και θα το πάρω το αυτοκίνητο το βράδυ. Θα κάνω βόλτες. Θα πιω τον καφέ μου, θα δω κάνα-δύο φιλαράκια που είναι να δω ανάμεσα στις εκπομπές. Θα κάνουμε κανένα ραντεβού και κανένα χορηγό και μια χαρά. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας αλλού. Κάθε Τρίτη που θα έχει αγώνα ο ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Εντάξει. Δεν θα έχουμε κάθε Τρίτη και μεσημέρι όμως. Κατάλαβε, θα είναι μόνο η πρωινή και το βράδυ. Τα γούρια, Αγούρια. Λοιπόν, έλα φιλαρέτα, μου σε ακούω. Έχει φιλοδοξία, γιατί δεν είναι μόνο Ρώσοι, αλλά είναι και Κοζάκοι. Και θέλουν ουσιαστικά, έχουν τη φιλοδοξία την τοπική, όπως είναι η Μπαρτσελόνα. Ναι. Εντάξει. Πανίσχυρος ο ιδιοκτήτης της και αντίπαλος του Ιβάν, μου επιτρέπεις που σε διακόπτω, πάρα πολύ δυνατός οικονομικά ο ιδιοκτήτης της. Ναι, ναι. Πάρα πολύ δυνατός οικονομικά, το ξαναλέω. Και έχουν με τον Σαββίδη, με τον Ιβάν, έχουν έχθρα και αντιπαλότητα. Mm-hmm. Μου είπε κάποιος που γνωρίζει και τον εμπιστεύομαι από εκεί. Ναι. Αλλά ξέρω ότι κάποια μέρη που έχουν μια ιδιαιτερότητα σαν τοπική αυτόχθονες κάτι, ναι. γιατί οι Κοζάκοι ήταν οι καλύτεροι καβαλάριδες στη ναι. Ρωσία. Ναι. Και παρέμειναν και μετά όταν διαλύθηκε το σώμα τους. Ναι. Δηλαδή, παρόλο ότι έχει διαλυθεί. Παρότι μείναν χωρίς άλογο, παρέμειναν καβαλάριδες, μου λες. Εν ολίγης. Έχουν τον τρόπο να αναγνωρίζονται ναι. με τον βαθμό τους. Ναι. Ακόμα και σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Είναι ιδιόρυθμη. Μάλιστα. Είναι δύσκολο το μάτς, φιλάρετε. Δεν φοβόμαστε. Σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν υποτιμούμε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, αν ο ΠΑΟΚ είναι όπως ήταν. Η ομάδα με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, έτσι. Να μας πάει και λίγο η τύχη. Με ναι. γιατί δεν τα ήξερα, μου τα είπε ένας φίλος Κωνσταντίνος. Ναι. Πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι στο χαλαρό. Όχι βέβαια. Όσον αναφορά το αεροπλάνο που ήρθε με τις μεταγραφές μας. Ναι. Είναι και ένας ακόμα λόγος, γιατί αν έρθεις με αεροπλάνο γραμμής, μπορείς να κολλήσεις πολύ εύκολα. Φυσικά. Εκεί πριβέ μόνος σου. Καλαρουίτα. Ακριβώς, και έχεις τη σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει θέμα τουλάχιστον από τώρα. Δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά ούτε στο όνειρό μας. Αν έλεγα το 2010, παιδιά, να σας πω κάτι. Θα πάμε και θα φέρουμε παίκτη από την Μπαρτσελόνα και από την Ριέκα ή οπουδήποτε, και επειδή δεν θα προλαβαίνουμε θα στέλνουμε ιδιωτικά τζετ. Θα μου λέγανε, σε αμόλυσαν ή τους ξέφυγες. Είσαι με... με υπηρεσιακό. Έχει τον αετό στο πούλμαν. Θα δεις κανένα αετό πάνω στο τζετ. Αεροπλάνο και θα γελάμε. Λοιπόν. Γεια σου φιλαρετέ μου. Χαρά. Σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ που πλέον διορθώθηκε και δουλεύουν τα πόστα του και όλο το τμήμα από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Ναι. Κάνει ο καθένας τη δουλειά του χωρίς να παρεμβαίνει ο ένας στη δουλειά του άλλου. Πολύ σωστό. Πρώτον. Ξέρεις πώς το λέγανε αυτό στην Τρίτη Δέσμη, πώς το λέγαμε. Εμείς, εγώ που είμαι τριτοδεσμίτης, φιλολογίας. Διακριτή ρόλη.
ο κάθε ένας να έχει τα δικά του χωράφια, να μην μπαίνει στο αλλού. Κάθε ένας έκαστο σε φόε τάχθη στο δικό του αντικείμενο. Τι είναι ο Ρέμπε, είναι ο τεχνικός διευθυντής, είναι για αυτό, αυτό το πράγμα. Τι είναι για ο Δανιλίδης, ο γυμναστής. Τι είναι ο Γκαλίνοβιτς για τους τερματοφύλακες. Τι είναι ο πρόεδρος για αυτά. Για να ακούει ο καθένας αυτό που του ανήκει να ακούσει. Φυσικά. Και όχι να ακούει ο ένας σωστό, το ανάθεμα για τη δουλειά του άλλου. Έτσι. Τέλος αυτό. Όπως θα πιστωθεί ο καθένας. Όπως θα πιστωθεί. Είμαι από αυτούς. Τα καλά θα χρεωθεί τα στραβά. Ναι. Για πες. Ναι, άκουσε με, γιατί είναι και άλλη στα γραμμή, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, πες μου. Δεύτερον, είμαι από αυτούς που κατακεράγνωσα τον Φερέιρα. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που έμεινε στην ομάδα, κάνω τον Μπεκί και περιμένω. Και, μου επιτρέψεις σε διακόψω, αναγνωρίζεις όταν δεις κάτι καλό. Δεν υπάρχουν ούτε αιμονές, ούτε εμπάθειες. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία εμπάθεια, καμία αιμονή, ούτε για αυτό. Το Φερέιρα, ούτε αυτό. Για το... Εγώ έβλεπα λάθη του Φερέιρα πέρυσι. Τα λες τα λάθη, τα τώρα, βλέπεις, τα λες. Κοίταξε, ναι, τα λέω, τα βλέπω, τα λέω, όπως αναγνωρίζω και τα δικά μου λάθη και πάλι τα λέω. Έτσι, φυσικά. Δεν έχω κανένα κόλλημα αυτό να πω. Αυτό είναι το σωστό. Απλά, ναι. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να έχω να βάζω μέσα στο μυαλό μου πράγματα που δεν τα είχα μέχρι τότε που φώναζα και έκραζα. Όπως, δηλαδή, όπως του τέστην. Όπως ότι πες ότι εσύ είσαι προπονητής και πας σε μια ομάδα και μέσα σε αυτή την ομάδα βρίσκεις ένα συμπατριώτη σου. Ναι. Εσύ σαν νέος σε αυτή την ομάδα δεν θα ήθελες να σε στηρίξει, ρε φίλε, αυτός ο μοναδικός συμπατριώτης σου. Ειδικά αν ήταν ο ηγέτης της ομάδας. Θα ακριβώς ήθελα. Εκεί θέλω να πατήσω, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάτι γινόταν εκεί πέρα. Αν τώρα, δεν το έκανε, σίγουρος, ούτε φυσικά δεν είμαστε δεν σίγουροι. Σίγουρος, υποθετικά αλλά, μιλάμε. Αν δεν, που δεν, μπράβο, το, αν δεν αλλά το έκανε. Κρατάω, ναι, μια πισινή, γιατί ναι, πολλά ακούγονται. Δεν είμαι μέσα στα αποδυτήρια, δεν εγώ, ξέρω και ούτε δίνω εγώ ένα άρθρο στο Φερέιρα για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αυτά. Ναι. Το μάτι θα είναι δύσκολο. Πολύ. Αλλά δεν μας άμε. Δεν μας άμε. Δεν μας άμε. Και αλλιώς έχουμε παίξει με θηρία και με θηρία. Αχ, καλά τώρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ διορθώθηκε λίγο από ό,τι βλέπω. Δηλαδή είδα ένα παιχνίδι που στα 41 μου δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό με την Μπενφίκα. Ναι, το δεύτερο ειδικά. Ναι. Μπορεί να μας ζόρισαν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μας ζόρισαν πραγματικά. Αλλά και η Μπενφίκα είναι 350. Όταν τη ξαναβρήκαμε πριν ήταν 250. Τώρα είναι 350. Τεράστιο όνομα. Είναι μια δύσκολη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός. Θα δούμε και τα πιτσιρίκια μας είναι πάρα πολύ δυνατά. Πολύ. Θα δούμε τον Τσόλακ, τον είδα, ρε φίλε, τι κεφάλι είναι αυτό που έχεις εδώ πάλι πέρα. Άλμα, σε ένα βιντεάκι που τον δύο είδα, πόδια. Πολύ κεφάλι, το δουλεύει το κεφάλι. Κι άλλοι έχουν κεφάλι, αλλά το δουλεύουν αλλού τα αλλού. Και όπως το βλέπεις έτσι καλοκτενισμένο με τις ζελεδιά, λες αποκλείεται να το βάζει το κεφάλι με τη χωρίστρα. Και το βάζει, φίλε, και το βάζει και μια χαρά κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Αυτό το βάγκε, δεν ξέρω τι μάρκα είναι, αλλά αυτός για να τον έχει η Μπαρσελόνα στη δικιά της να ανήκει εκεί. Αυτό μόνο, καρκί. Λογικά, όπως και ο Ζίβκοβιτς, για να τον έχει η Μπενφίκα και να τον έχει 4 χρόνια και να έχει κάνει 90 συμμετοχές με την Μπενφίκα. Κάτι να πει ότι κάτι περίμενα ένα από αυτό. Δεν τον έβαζε επειδή είχε ωραία μάτια. Ματάκι, έτσι, χορταράκι, λέω εγώ, φίλε. Θα τους δούμε στο χόρτο με τα ματάκια μας. Αλλά για να τους είχαν αυτούς εκεί. Να κάτι πάρουμε σημαίνει ένα χαφ. Να πάρουμε ένα χαφ. Ναι, ναι, να βοηθάει λίγο τον Αυστριακό. Γιατί ο Αυστριακός, ρε φίλε, δεν έχω ξαναδεί πιο πονηρό παίχτη. Βέβαια. Α, και κάτι ακόμα. Ναι, πες πολύ το. Μεγάλη μεταγραφή έκανε η ΑΕΚ. Κατάλαβες για ποιον λέω. Εντάξει. Για μένα απαράδεκτος Ευγένης. Δεν ξεχνάμε τι πρόσφερε. Δεν πας να φωτογραφηθείς μπροστά εκεί ακριβώς. Στο κλεμμένο. Φίλε, τώρα σε πήραν. Εντάξει, φίλε. Δεν, όχι, όχι, φίλε. Μην πας εκεί. Επικοινωνιακά, η επικοινωνία. Ναι, αλλά μην πέφτεις και εσύ στην παγίδα τώρα όμως εκεί. Δηλαδή, και από σένα. Τον πει, από τον άλλον που τον δίνει, ρε φίλε, ένα, δύο, δεν ξέρω πόσο. Τι θα τον πει. Τέλος, α, εγώ στο κάρτινο δεν θα κάνω λίγο πιο πέρα να φωτογραφηθώ. Θα φωτογραφηθώ λίγο πιο εκεί. Δεν χάλαζε ο κόσμος. Έτσι, από μένα το πήρες αυτό. Υδρότας μου είναι. Έξι. Εγώ το είχα πάρει μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Ούτε αφορίζουμε ούτε κατάρες. Δεν συμμερίζομαι αυτό τώρα το που. Δεν ρίχνω κατάρα. Εντάξει, ούτε και με ενδιαφέρει και πολύ πολύ αυτό που λες. Τώρα να σε πω γιατί. Ναι. Γιατί να σε πω κι αλλιώς ο Σάκοφ και δεν ξέρει και καν τι θα πει ΠΑΟΚ. Εδώ δεν ξέρω Βιερίνια, ρε φίλε. Θα ξέρω Σάκοφ. Τέλος πάντων. Ξέρει, εντάξει, ξέρει. Okay. Ο Βιερίνια ξέρει. Ξέρει. Αλλά έκανε πάντως λάθος. Ο αρχηγός έκανε λάθος. Ξέρει, ρε φίλε. Τώρα δεν έχει μούτρα να γυρίσει, ρε φίλε. Ακόμα και να θέλει. Πώς θα έρθει. Λάθος μεγάλος. Μακάρι να έρθει γιατί. Και σαν αλλαγή που λέμε, ρε φίλε, γιατί και 34 πλάς
θα σου δώσει ένα 20 λεπτό ποιοτικό. Αλλά έτσι που τα έκανε. Άστο, δηλαδή, λάθος. Ναι, ράγισε, ράγισε. Ράγισε το γυαλί τώρα. Και δεν γυαλί, μπορώ, ρε φίλε, να εμφανιστώ. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, Κωστή μου. Καλώς τον. Κωστή. Ναι. Για να καταλάβεις τι ζούμε και πόσο άλλαξε ο ΠΑΟΚ. Κάποτε επί Γούμενου είχε πάει στη Γαλλία ο Καμπάνης σε μια προετοιμασία που κάναμε επί Άγγελου και δεν είχε ιδέα αυτοκίνητο να πάει να τον πάρει. Oh. Και νίκιασε ένα ο Φώτης, ο οδηγός που ήταν και πήγε μόνος. Φώτης. Για να καταλάβουμε και τώρα στέλνουμε jet και στην Κροατία για να φέρει... Πόσο μεγάλο σε όλα τα επίπεδα η ομάδα, έτσι. Δεν είναι... Δεν θα μεγάλωσε. Γι' αυτό και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον επιτέλους όλο αυτό το πράγμα που το ευχόμασταν και το φανταζόμασταν και το ζητούσαμε ήρθε. Αλλά αυτό για να μην ξεχνάμε, με αγώνες και πολύ, πολύ κόπο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος πήγε φυλακή, κυνηγήθηκε, έφαγε ξύλο από μπράβους. Γιατί δεν έλεγε, έλα ρε φίλε, κάνουν κάποιοι άλλοι που λένε, να βάζει λέει 50 χιλιάρικα λέει ο άλλος. Ο ΠΑΟΚ δεν έλεγε βάζει 100 χιλιάρικα. Έλεγε ότι από τη στιγμή που έρχεται στον ΠΑΟΚ και παίρνει τη διαφήμιση αυτή την τεράστια, οφείλει να επενδύσει και ανάλογα. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Γιατί οι πόρτες που σου ανοίγει είναι τεράστιες ο ΠΑΟΚ και το ξέρει ο Ιβάν, γι' αυτό και δεν διστάζει ότι χρήματα παίρνει, τα ρίχνει στην ομάδα, όχι σαν κάτι άλλους. Κάβουρες που πήραν 30 εκατομμύρια και πήραν μια μεταγραφή του Γιαννιώτα και δεν ανοίγει μύτη γιατί έχει πέσει ένα πέπλος ο οποίος θα πάνω από όλους. Ακριβώς. Έχουμε απαιτήσεις, γι' αυτό και επιτυχαίνουμε πράγματα και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να επιτυχαίνουμε γιατί και ο Ιβάν κατάλαβε τι έκανε λάθος και από ό,τι φαίνεται λόγω του κορονοϊού, επειδή δεν μετακινείται συνέχεια να κάνει 5 ώρα ταξίδια και 10 ώρα, έχει και μεγαλύτερη άνεση. Είχε περισσότερο χρόνο να σκεφτεί και βέβαια, να ασχοληθεί με την ομάδα, ναι, ναι. Να αντιληφθεί τι γίνεται. Διότι αυτό που γίνεται όλο είναι Σαββίδης Ρέμπε και Φερέιρα. Βέβαια. Έτσι. Του κέρδισε και την εμπιστοσύνη ο Ρέβε και μπράβο προς τιμήν του, είναι πολύ σημαντικό, ήμασταν τυχεροί. Βέβαια είναι, για να είσαι τυχερός, κάποιος τον επέλεξε αυτόν τον άνθρωπο, άρα είναι σωστή επιλογή αυτό που τον διάλεξε και τον πληρώνει. Διάβαζα τώρα τον γνωστό μάνατζερ που έχει, Γερμανός, που έχει άκρη με την Μπαρτσελόνα που είναι δική του, κάποιοι παίχτες από εκεί που έκανε το κονέ, το δουλεύει, δεν είναι τώρα ξύπνησε ας πούμε την Κυριακή το βράδυ. Ο Τζιράρι σε 400 εκατομμύρια μεταγραφές. Ακριβώς. Στο παρεδόξε. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι παίχτες δεξιά-αριστερά. Ακριβώς. Και κάτι άλλο, για αυτό που είπες για την κόντρα που είχε ο Ιβάν με τον πρόεδρο της Κράσονταρ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το σκηνικό, όταν ξαναπαίξαμε με την Κράσονταρ επί Τούντορ, είχε παίξει ο Τούντορ, είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό 3 μέρες πριν. Και τα δώσαμε όλα, κερδίσαμε 3-1 αν θυμάμαι καλά, με 3-0 στο ημίχρονο. Και μετά εδώ φέραμε 0-0 και είχε αφηνιάσει ο Ιβάν. Και από τότε ήταν ουσιαστικά η αρχή του τέλος και όλος του Τούντορ, δηλαδή που άρχισε και ο εκνευρισμός. Και μετά σωστό. Ολοκληρώθηκε εκεί και με την ήττα εκεί μέσα στη Ρωσία με 2-1. Η ομάδα Κωστή επιτέλους κάνει μετά την περσινή, τι να πούμε, απίστευτη χρονιά με όλα αυτά που ζήσαμε. Όλοι οι Ιωνοί είναι υπέρ μας. Όλα. Και η πτήση που σου έστειλα το 1926. Όλα, απίστευτο ρε. Νομίζω ο φίλε φωνάζει ότι ήρθε η ώρα η πιο ανάποδη ομάδα του πλανήτη, η πιο όλα που τα κάνει όλα όταν δεν πρέπει και όλα στραβά, θα το κάνει τώρα. Τώρα που δεν θα μπορεί η πλειονότητα του κόσμου της να πάει, τώρα θα πάει στους ομίλους του Champions League. Έγινε Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Την ευχή μας να έχει να πάει, να έχουν καλή πτήση όλοι, να πάνε και να γυρίσουμε, να γυρίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι. Φιλιά, έτσι, φιλιά έτσι, πολλά, έτσι, φιλιά. Καλό μεσημέρι. Είμαστε σε αναμονή, γι' αυτό με ακούτε κάπως έτσι. Να δω τι γίνεται με τη συνέντευξη τύπου Κράζοντα ΠΑΟΚ. Ο Ρώσος θα μιλήσει. Είμαστε εμείς, συνεχίζουμε με τις γραμμές κανονικά, ναι. Ένα, όπου να βγαίνω. Έλα. Ρίχτα πριν προλάβει να μιλήσει ο... Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αγόρι μου. Και θα ζούμε μεγάλες στιγμές. Πριν από 5-6 χρόνια, σαν σήμερα, το βλέπαμε και το ζούσαμε. Και τι λέγαμε ρε φίλε. Χτίζουμε την οικοδομή. Είμαστε στη βάση. Είμαστε στον πρώτο όροφο. Ποιος θα το έλεγε. Λοιπόν, θέλω τον αετό που θα στείλουμε μέσα στην Τούμπα να πετάει. Έπεσες, πάμε εδώ, έχουμε Σταύρο Κόλκα. Σταύρο! Έλα. Έλα γόρι μου, αέρα είμαστε αδερφέ, αέρα.
Μια χαρά. Το κατάλαβα, απλά. Βγήκε ο Ρώσος. Μας ενημερώνει τώρα ο πιλότος ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί για να πετάξουμε με αυτό το αεροπλάνο. Μάλιστα. Δεν καταφέρει να λυθεί το πρόβλημα. Ωραία, θα πάμε με άλλο. Τι είπε. Θα μας ρημουλκίσει λοιπόν. Θα μας ρημουλκίσει μέχρι το Κράσνονταρ ή... Όχι μέχρι το Κράσνονταρ. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε αεροπλάνο προφανώς. Μάλιστα. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ανακαλύφθηκε τεχνικό πρόβλημα ζωής μέσα στο έδαφος. Αυτό είναι, είναι μια καλή εξέλιξη, πιστεύω. Καλή εξέλιξη, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω. Καλή εξέλιξη. Αλλά, ναι, επί της ουσίας, ενώ είχαμε κάνει όλη τη διαδικασία και δεν είναι απλή πλέον, μπήκαμε μέσα στο πλάνο και εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πιάσουμε τον διάδρομο αποκύρωσης. Μάλιστα. Ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και θα πρέπει μάλλον αλλάζουμε άλλο πλάνο. Ναι. Όντως, Μάλιστα. Ναι, ναι, κάθε εμπόδιο σε καλό. Σταύρο, κάθε εμπόδιο σε καλό, φίλε. Καλό, είπα, ναι, εντάξει, αφού είμαστε στο έδαφος, καλά είναι. Δηλαδή, αν πέσουμε από εδώ που είμαστε, το πουλικά χέρι να σπάσουμε. Ναι. Δεν υπήρξαν τέτοια ταυτότητες στο στόμα και αυτά, δεν υπήρξε κανένας λόγος. Οπότε. Όχι, όλα... όχι. Μάλιστα. Όλα καλά. Όλα καλά. Αριθμός πτήσης 1926, μου είπαν. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες, Σταύρο. Άλλο. Τίποτα, αυτά ήθελα να πω, να ενημερώσω για το γεγονός. Τώρα σιγά σιγά θα δούμε πώς θα πάρει τη διαδικασία. Λύθηκαν και κάποια προβλήματα που είχαμε με αυτή την καθυστέρηση, πιστεύω. Θα είμαστε εκεί με το λίγο καλό. Πιο αργά από όσο περιμέναμε. Ναι. Με το καλό. Έγινε, ναι, Σταύρο μου, έγινε. Όλα καλά, να, όλα καλά να πάνε. Άντε, αδερφέ. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ο Ρώσος, αν υπάρχει μετάφραση. Α, στο βάθος ακούγεται η κοπελίτσα, πολύ λίγο. Игорь Трофимов, блог Bulls and Balls, Sports Room. Левед, εσένα που σ' ακούμε... За последний год... Это вопрос снова Александру Мартыновичу. За последний год вы успели... На думе, тон, анекс англика, я что надо кану от англика. Зарго. С Пайчем, Филосовым, Сорокиным. Сейчас, сейчас ваш... Ωραία τα λέει. Δεν αντιλέγω. Απλά... Δεν ξέρω αν η κοπελίτσα στο βάθος, κάτι, μια φωνή που ήταν στο βάθος, μιλούσε ελληνικά, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Δεν... Μπα, δεν ακούγεται. Δεν μπορούμε έτσι. Να περιμένουμε να δούμε μήπως υπάρξει και στα αγγλικά. Να το κάνω από τα αγγλικά. Ναι, αλλά από ρώσικα δεν σκαμπάζω. Ну, в первую очередь хочется сказать, что каждый игрок. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές μας και θα επιστρέψουμε. Πάμε, να μην σας κόψουμε τις γραμμές. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Πέσαμε. 2310-287-888. Να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε. Να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, μιλάει ο προπονητής Κράσνονταρ. Με μια κοπελίτσα μεταφράζει στο πουθενά πίσω και ακούγεται μια φωνή σαν να είναι η κοκκινοσκουφίτσα μέσα από την κοιλιά του λύκου. Έτσι. Καμία ελπίδα, ούτε η τραγουδίστρια στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Θα ενημερωθείτε μετά φυσικά για το τι έχει δηλώσει ο προπονητής της Κράσνονταρ. Θα δούμε μήπως υπάρξει και μετάβραση, μήπως τα πούνε στα αγγλικά, να σας τα πούμε. Προς το παρόν πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα πίσω με γραμμές. Να κάτι που έχουμε να βάλουμε πολύ καιρό. Ο Βασίλης σε φοβερή εκτέλεση ποντιακό κομμάτι που έχει γράψει ο ίδιος. Αφιερωμένος στους Έλληνες του εξωτερικού. Είτε είναι πόντι είτε όχι, το ίδιο είναι. Εσύ που λόπον. Δώσα φίλη ξερίζομος
Πάμε και στις γραμμούλες μας, 2310-287-888. Όπως ακούσατε, αυτά είναι επί του πιεστηρίου που λέγαμε παλιά. Αλλάζει αεροπλάνο η αποστολή, διότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Ευτυχώς υπήρξε πριν την πτήση και όχι κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ακούσαμε τον Σταύρο μέσα από το αεροπλάνο. Τους αλλάζουν λογικά. Να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888. Μένιο έπεσης πριν, σε χάσαμε. Πάμε στις γραμμές. Ναι! Κωστή μου! Έλα τα γόρι μου, έλα, έλα Μένιο. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Σε χάσαμε αδερφέ μου, σε χάσαμε. Ποιος θα το έλεγε, δεν πειράζει φίλε μου. Έλα, έλα. Μπορούμε να περιμένουμε, εδώ περιμένουμε χρόνια και χρόνια. Αυτό και τώρα για κάποιες στιγμές. Αυτό να μου πεις. Λοιπόν, ο ενθουσιασμός μας είναι τεράστιος. Ποιος θα το έλεγε πράγματι ότι θα φτάναμε σε αυτή τη στιγμή και επιθυμία δικιά μου ήταν και πολλές φορές το έχω πει, ίσως το θυμάσαι. Πότε θα έρθει η στιγμή και πρέπει να κάνουμε, να πάμε παράδειγμα στην Τσέλσι και να πάρουμε την τριπλέτα τους, την επιθετική. Για να γίνουμε δηλαδή σε ένα απόγευμα μια ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου. Εν πάση περιπτώσει, κίνηση με κίνηση. Δύσκολο αυτό που λες, την επιθετική φτάσεις, τριπλέτα. Όχι, τη μα δεν μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Καμιά ομάδα δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί για να σου κάνει τα γούστα. Ναι. Αλλά το πετύχαμε. Τώρα να παίρνουμε μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Από την Μπενφίκα. Από την Μπενφίκα. Βεβαίως. Για να έρθουμε στα τωρινά. Το παιχνίδι έχει κάποιες δυσκολίες, σαν ένα εκτός παιχνίδι. Αλλά όταν έχεις πάει στον Άγιαξ, χωρίς να τον υπολογίζεις, να τον έχεις κολλήσει στα σκοινιά και να ιτάσαι με τον τρόπο που ιτηθήκαμε. Με τον μπόσε, τι με τον τρόπο. Με το χειρουργείο εσχής του είδους. Πέστε γιατί εγώ τα λέω πολύ διαφορετικά. Τι, μια διαιτησία, όχι βρώμικη. Όχι στημένη, όχι πρόστιχη. Έχω πολλές χειρότερες λέξεις να πω, αλλά δεν μου επιτρέπει. Και εγώ και δεν μπορώ να κάνω. Δεν σου λέω τώρα αυτός που ήρθε, ήταν τι να σου πω. Λοιπόν, δηλαδή. Ναι. Το προχθεσινό το 1-1 μου δίνει ακόμη περισσότερες ελπίδες ότι το παιχνίδι θα εξελιχθεί όπως το θέλουμε. Έτσι, ό,τι είναι αυτό από νίκη. Καλά ναι, λες. Ναι, γιατί έχουμε, ναι. Έχουμε ναι. Προσγειωθεί, Κωστή μου. Καλό, ενώ γιατί, μια νίκη. Είμαστε ομάδα, αλλά ξέρεις, πετάμε στα σύννεφα και τέτοια. Όπως και αυτοί έχουμε... το ότι έκαναν μια εκτενή νίκη, το ότι πέτυχαν μια εκτενή νίκη αυτή της Κράσνοντας με πολλά γκολ, καλό είναι για μας. Καλό... να έρθουν ψηλωμένοι αυτοί. Ναι. Αυτό είπα, ναι, αυτό ναι. Είπα. Εν πάση περιπτώσει και πλέον μιλάμε και για καλή ποιοτική ομάδα δική μας, που μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε πλέον στα μάτια και θα μου επιτρέψεις να πω ότι η ψυχολογία των αντιπάλων παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Όταν ένας δεν σε φοβάται, έχει πλεονέκτημα. Όταν βλέπει και ακούει ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ, όλοι κουμπώνονται και όσο και αν είναι προετοιμασμένοι να μας αντιμετωπίσουν, μας φοβούνται και είναι σημαντικό. Δηλαδή και υπάρχει μια παροιμία, πώς θα την πούμε, ένα γεγονός κατά το Βυζάντιο λέει, περίμεναν ενισχύσεις και θα κλείσω με αυτό, κουράζομαι, περίμεναν ενισχύσεις και το σύνθημα θα ήταν, εάν η σημαία είναι... ορμήξτε κι εσείς και θα τους φάμε τους εχθρούς. Ναι. Και ενώ ερχόταν με τη σημαία ψηλά, σκόνταψε το άλογο, έγινε η σημαία και όρμηξαν οι πολιορκημένοι και νίκησαν τον εχθρό. Επειδή έγινε ανατροπή στο άλογο. Γεια σου Μένιο, φιλιά. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τη ζούμε. Φιλιά σε όλους και αύριο θα ζήσουμε ακόμη περισσότερες. Σας φιλώ, σας φιλώ. Πάμε. Ναι. Αφήστε τα πολλά λόγια, ρε, κάντε κανένα σταυρωμένιο. Καλώς το παιδί! Καλώς το φιλαράκι! Το σταυρό μας Κωστή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Δηλαδή τώρα η Αγία Βαρβάρα, δηλαδή, πάνω που ήταν αφουλάρι ο πιλότος, το βλέπω στο ραντάρ, τροχοδρόμησε κανονικά, πτήση 1926. Φαντάσου τώρα, ναι. Να λέει, φίλε, χαλογομία, σαν έγκρεσα να λάβει. Όχι, φίλε, ήταν πολύ σοβαρό τώρα. Δηλαδή, στο φουλάρισμα πάνω, ο Θεός να σε φυλάει, έτσι. Είναι μία στο εκατομμύριο. Ευτυχώς αναβλήθηκε. Δηλαδή, σκέψου τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει το άλμα προς τα αστέρια και δεν μπορεί να γίνει απογείωση. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ, τι αρνητικές δυνάμεις περιφέρονται γύρω-γύρω. Μας ταλαιπωρούν ρε, στη ζωή μας σαν ΠΑΟΚ. Έχεις τόσους εχθρούς ρε Κωστή, έχεις τόσους εχθρούς. Πες μου εσύ. Το μάτι τους καρφωμένο πάνω μας είναι το μάτι τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μεγαλύτερη ομάδα με το πιο πολύ λαό και ιστορία που δεν έχει παίξει σε ομίλους, ούτε καλημέρα δεν έχει πει, 27 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Αλλά αυξάνει όμως τον κόσμο της η ομάδα αυτή, τη δυναμική της, την τεράστια.
μέσα όχι από τον για ίδιο κανέναν άλλο λόγο, Κωστή, γιατί ζει στο Ελλαδιστάν με τους φατάουλιδες, έτσι, που τα θέλουν όλα μοναχοφάγη. Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι. Λοιπόν, το σταυρό μας, ειδική ενέργεια, και αφήστε πολλά τα λόγια, παιδιά. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά. Πραγματικά, το κακό το μάτι. Το οποίο το μάτι το δέχεται μέχρι και η εκκλησία, παιδιά. Υπάρχει βασκαμός, υπάρχει ευχή. Να βλέπεις τον άλλο να κλαίει, να χασμουριέται, να κάνει. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή. Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον. Θρασίβουλας εδώ. Τι κάνετε, κύριε Θράσο. Σαν τα είμαι χιόνια. Καλά. Πολύ καιρό έχουμε, ναι, να τα πούμε. Έχω πολύ καιρό να σας πάρω, αλλά ακούω ανελιπώς κάθε πρωί. Ωραία, χαιρόμαστε. Γεμίζω την μπαταρία μου 8 με 10 αισιοδοξία, καλή διάθεση και κέφι. Ναι. Βγαίνω τον περίπατό μου, κάνω τις βόλτες μου και τα μικροθελήματα και γυρίζω πάλι ανάλαφος. Τέλεια, τέλεια. Και θα ακούμε και το μεσημέρι. Χαιρόμαστε. Αφού όλα το μεσημέρι θα σταματήσεις, δεν μπορείς. Όμως το πρωινό μας, το πρωινό μας καθημερινό είναι απολύτως απαραίτητο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά και εσύ. Εσείς. Και ήθελα και να σε ρωτήσω, ναι, τι γίνεται αυτοί οι δύο παίκτες καινούργοι, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Τι ναι, σόι που έχουν αυτοί, ναι, ναι. Θα σας πω, ναι. Ο ένας είναι επιθετικός, είναι center for, έρχεται από την, είναι γερμανογεννημένος και γερμανοθρεμένος, γεννήθηκε στην Γερμανία και έφυγε από εκεί στα 25 του, τα δύο τελευταία χρόνια παίζει στην Κροατία, είναι πρώτος σκόρερ στην Κροατία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα, είναι 27 χρονών, είναι 88, είναι ένας παίκτης που έχει και τα δυο τα πόδια, πολύ καλό κεφάλι και θα τον δούμε και εδώ. Μιλάμε τώρα για... είναι 27 χρονών, 1,88, 51 γκολ σε 90 μάτς, κύριε Θράσο. 51 γκολ, 15 ασίστ σε 90 μάτς. Εξαιρετικός. Παραγωγικότατος. Ο έτερο, αυτός έρχεται τετραετές. Υπογράφει. Έρχεται στην ουσία να πάρει τη φανέλα του νούμερο 9 που λέγαμε. Center for, κορυφή. Αλλά Πρίγιοβιτς. Λοιπόν, ο άλλος είναι 22 χρονών. Βαγγέ, είναι Σενεγαλέζος και έρχεται δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Είναι δεξί, μπακ, χαφ. Έχει όλη την πτέρυγα. Είδαμε παίχτη από την Μπαρτσελώνα. Ναι. Βεβαίως. Χτυπήσαμε Μπαρτσελώνα, ρε Κωστή. Τι πράγμα είναι αυτό. Εντάξει, δανεικός έρχεται, κύριε Χράσο. Τι έχουμε να δούμε ακόμα, ρε. Τι έχουμε να δούμε ακόμα. Τι θαύματα. Ζουμουσού, αυτά είναι. Αυτά είναι ζουμουσού. Ναι. Υπέροχο. Αυτή είναι δεξί, μπακ. Δανεικός για ένα χρόνο και βλέπουμε. Και θα έχουμε τη δυνατότητα μετά να τον πάρουμε με συμβόλαιο για. Αυτό, αυτό θα το δούμε. Δεν μπαίνει τώρα οψιόν γιατί είναι τεράστια τα ποσά. Όμως, αν ο παίκτης εδώ φάει την καψούρα, του αρέσει η ομάδα, ο λαός, οτιδήποτε, μπορεί να γίνει μια ανανέωση του δανεισμού. Και μετά, ξέρω εγώ, πέφτουν τα ποσά τον επόμενο χρόνο. Θα δούμε. Από αυτόν εξαρτάται να παίξει καλά και από εμάς εξαρτάται να τον καλωδιστούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Να του αρέσει εδώ και να μην πάει. Το να πάει κάπου και να μην παίζει. Ακόμα και στην Μπαρτσελόνα τη μεγάλη, χρόνο δύσκολα θα βρει εκεί, έτσι. Οπότε θα δούμε. Οψόμεθα. Θα τους δούμε. Ματάκι χορταράκι, κύριε Θράσο. Ματάκι χορταράκι. Αυτό το σύστημα, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι, ήθελα να σου πω μια κουβέντα για το μεσημεριανό αυτό πρόγραμμα. Όταν ξεκίνησε, με τα τραγούδια που λέγαμε και εμείς οι ακροατές, με τα διάφορα ανέκδοτα, ήταν μια νότα χαράς, ευεξίας, περιστεριάτικη. Χωνευτική θα έλεγα μετά το μεσημερινό γεύμα. Ο κόσμος τράβηξε πάλι προς το πασχολικά. Τι να πω, είναι και οι μέρες και τα χρόνια που νερά τώρα. Ξέρετε, κύριε Θράσο, εμείς αυτό κάναμε μέχρι το Δεκέμβρη και το τήρησε πιστά και το ακροατήριο. Πολύ. Δηλαδή με τα quiz, με τα παιχνίδια, βρείτε ποιος μιλάει με τα τραγούδια μας, με τα ανεκδοτά μας. Το κάτι άλλο. Θέλαμε να είναι καθαρά διασκεδαστικό, χιουμοριστικό και quiz και τα λοιπά σαν παιχνίδι. Όμως, κάτι ο κορονοϊός. Κάτι οι διακοπές στο πρωτάθλημα, κάτι η κακή πορεία της ομάδας, κάτι αυτό με τα δικαστήρια, με τις μαρούπες, τους αυγενάκηδες, τους αρκούδιδες, ο κόσμος άρχισε να ένιωθε την ανάγκη να μιλήσει για αυτό όταν η ομάδα τρώει τέτοιο πόλεμο και βρίσκεται στα σκηνιά και να υποβιβασμός τώρα την ώρα που πας να παίξεις με το Βόλο να ανακοινώνουν υποβασμό. Πώς να κάνουμε χιούμορ εμείς, κύριε Θράσο, καταλάβατε. Άρα μας χαλάσανε και εμάς. Αυτό, δεν είναι αυτός ο λόγος που σταματάω το μεσημέρι, γιατί υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι που δεν έχω... Οπότε, γιατί αλλά όμως δεν το παρατήσαμε, όπως είδατε, το πήγαμε μέχρι τέλος και αισθάνομαι υποχρέωση και απέναντι σε όλους αυτούς που την αγκάλιασαν την εκπομπή, έτσι.
Και επί τη ευκαιρία να σου πω και τα θερμά μου συγχαρητήρια και ευχαριστήρια που μέσα στον χρόνο του κορονοϊού δεν εγκατέλειψες το πόστο σου. Εκεί πήγαινες και μας κρατούσες συντροφιά στον αποκλεισμό που είχαμε στα σπίτια. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Αυτό δεν το ξεχάσουμε εμείς οι ακροατές. Ευχαριστώ. Μπράβο, κύριε Θράσου. Να είστε μπράβο, καλά, να είστε καλά. Σας μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Γεια σας, να είστε γερός. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ ήμασταν και στον κορονοϊό, εννοείται. Δεν τα παρατήσαμε. Λοιπόν, πάμε. Αυτές τις τελευταίες, μην καλείτε άλλο. Τρεις γραμμές. Ναι! Γεια σας. Ναι! Έχεις ανοιχτό το Messenger. Ανοιχτό το Messenger. Ναι. Ναι. Το έχω. Για δες λίγο. Περίμενε. Λέγε εσύ. Λέγε. Όχι τίποτα. Έχω live φωτογραφίες, ρε παιδί. Αλλάζει πλάνο η αποστολή. Καλά, πόσο μπροστά πρέπει να είμαι σε ζουμουσάκια, ε. Όχι, ρε φίλε. Άρα, σε παραμιλά. Πού είσαι, ρε! Η έχεις ή δεν έχεις να πούμε. Που κάνει αλλαγή, τώρα κατεβαίνει ο Κόλκας. Αλλά πού είσαι, ρε, εσύ! Πού είσαι, σκαρβαλωμένο σε κανένα δέντρο! Πού σε κανένα πεύκο είσαι, ρε! Δεν γίνονται αυτά. Αλλαγή! Πρόσεξε! Με το νούμερο 12 βγαίνει το αεροπλάνο νούμερο 12. Και περνάει στη θέση του. Ελέγχει Ρόδες, τάπες στη γραμμή. Φυρσικώθηκε η πινακίδα. Και κάνει αλλαγή. Κα... Βγαίνει. Από ό,τι βλέπω, κάνει μια αξόνια αυτό. Πάω, ξαγαπώ. Πάω, είσαι ο ένας. Αλλαγή στο αεροπλάνο. Πριν το ευρωπαϊκό μάτς δεν έκανε κανένας. Τέλος. Πόσα τέτοια θα πούμε. Α, καλά, φίλε. Τα θυμάσαι τα σκυλίσια τα χρόνια που σου λέω. Το ένα το δικό μας. Πόσα είναι ο ένας χρόνος δικό μας. Μην το ψάνεις, ρε. Άστο τώρα, σου λέω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Γεια σου, βροχούλα μου. Σε φιλό. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Εσωτερικό παντού. Γεια σου, Βασιλάκι. Γεια, γεια. Πάμε δύο τελευταίοι. Εδώ, έπεσε εδώ. Γεια σας, τελευταίος, ναι. Ρε μάλια. Ρε μάλια. Μέχρι αεροπλάνο, φίλε, δεν γίνονται αυτά. Μια φορά δεν μπορούσα να βγω, καταγγέλω τη γραμματεία η οποία δεν με έβγαλε. Όχι, για την παραλίες δεν έχουμε κουβέντα, πρόσκειται να μαλώσω. Πλάκα κι άλλο, πλάκα κι άλλο, σκάσετε. Έλα, το γλυκό κορίτσι. Ρε μάλι, ρε μάλι. Πάμε, λέγε. Μια φορά δεν το είπα και βάλτο τώρα να τα ακούσω. Μια φορά δεν λοιπόν... το είπες και χάλασε το αεροπλάνο. Και το χάλασε το αεροπλάνο. Πέραμε το χείμε τον ατρόμητο. Ρε μάλα. Άρα, τι λες αυτή τη στιγμή σε εμάς, εδώ στην παρέα μας, στη γλυκιά παρέα μας, ότι φέρεις εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τους δύο χαμένους πόντους την Παρασκευή. Εγώ προσπάθησα να βγω, αλλά δεν συγγνώμη να πούμε, δεν μπορούσα, τι να κάνω. Δεν προσπάθησες αρκετά, τέλος, δεν προσπάθησες αρκετά. Δεν προσπάθησες αρκετά, ρε, δεν προσπάθησες αρκετά. Τα παράτησες και έφυγες. Κοίταξε, τα παράτησες και έφυγες. Θα σε χειροτονήσω. Όποτε θέλεις, έρχεσαι εδώ στα στούντιο του σταθμού στο Ρετζίκι. Έτσι. Ναι. Επαναστάσεως 185 στο Ρετζίκι που είμαστε. Ναι. Και έλα, σε προκαλώ. Ναι. Έλα, όποτε θες. Ξέρω που είσαι. Έχω έρθει στο σταθμό. Αλλάξαμε όροφο. Στο καινούριο όροφο ήρθα. Όχι, όχι. Αλλάξαμε ξανά όροφο για εσάς που έρχεστε με άγριες διαθέσεις. Είμαστε κινητή μονάδα. Κινητή μονάδα. Βγαίνουμε από το ασανσέρ. Βλέπουμε πού μπαίνει ο πελάτης και αλλάζουμε λοιπόν, αναλόγως. Έλα πάμε. Για να στραβώ στο μυαλό λίγο. Ναι, κάνε λίγο, κάνε λίγο. Λοιπόν, καλά ρε η βανδανικό παίκτη πήρε. Γιατί δεν τον αγόρασες να πούμε. Γιατί δεν έχουν στα φράγα να τον πάρει. Πάρτονα. Πάρτονα. Με αλφα στο τέλος. Πάρτονα. Φίλε, αν έχουν λίγο χιούμορ εκεί στην ΠΑΕ, πρέπει να πάρει ο Τσόλακ το 47. Και δεν είναι τυχαίο που έχουμε δύο αλφα κάπα. Σωστό. Σωστό. Και πρέπει να βάλει στην μπλούζα του να πάρει το 47 και η μπλούζα του να γράφει Τσόλ από πάνω. Αλφα Κάπα Παύλα 47 το σωστός. Νούμερο. Σωστός! Και τσου έφυγε, τσου ήρθε. Έτσι, τσούμπα έφυγε, τσόλακ ήρθε. Αλλά όπως το είπες, τσόλ και από κάτω ακ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τσόλ από πάνω, Αλφα Κάπα 47. Και ξεκίνα το παστέλωμα. Κλάτς κλουτς που έλεγε η Ντουλάρα. Λογικά αύριο παιδιά δεν θα είναι. Δεν θα είναι παιδιά. Αύριο, μιλάμε για τον επαναληπτικό τώρα και για τους δύο Παύλα, επειδή ήρθε μήνυμα από τη Μαρία. Αύριο, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να πάνε χώρια. Δεν προλαβαίνουν. Ναι. Κοίταξε,
Επειδή πήγα σχετικά πρόσφατα στη Λευκή, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται λόγω κορονοϊού. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που έχει ταξιδέψει, έτσι, αν έχει τις τελευταίες 72 ώρες το... Πώς το λένε, το... για τον... Την εξέταση, έχει κάνει την εξέταση. Την εξέταση για τον COVID. Ναι, ναι, ναι. Και έχει το τέτοιο. Το πιστοποιητικό, τέλος πάντων, ναι, την πιστοποίηση. Μπορεί να φύγει, μπορεί να φύγουν και οι δύο άμα χρειαστεί, το βράδυ ναι, με άλλη πτήση. Με άλλη πτήση, για να πάνε έτσι για λόγους ψυχολογικούς. Μπορεί να πάρει, ας πούμε, να νοικιάσει ένα... Ζετάκι, ένα τζετάκι. Δηλαδή μιλάμε ότι εντάξει τώρα... Άστο, άστο φίλε, άστο. Αυτό είναι, αυτό είναι όλο σου, μου σου κάποτε, είναι όλο. Κάποτε ερχόντουσαν με τον καρβουνιάρι του ΟΣΕ. Άστα. Έτσι ξεκινούσε να πούμε φαντάρι από την... αν πέραμε και κανένα Σουηδό ή κανένα Νορβηγό, ξεκινούσε φαντάρος να πούμε και έφτανε Θεσσαλονίκη συνταγματάρχη. Άστο, άστο φίλε. Ο Τσαρπανάς έπλαινε και ξανάπλαινε τα ρούχα και τα έκρυβε για να μην τα βρουν οι Γερμανοί, φίλε. Μιλάμε για σκηνικά απίστευτα και τώρα ζούμε αυτό. Έτσι, το αξίζει ο κόσμος γιατί πέρασε από πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν είναι νεοπλουτισμός, δεν είναι επίδειξη πλούτου. Είναι ανάγκη γιατί έπρεπε να έρθουν οι παίχτες. Το λέω προς διάφορους περίεργους που βγαίνουν πάντα σαν τα σαλιγκάρια για να πούν κουβεντούλες. Ξίδι ατελείωτο έχω να τους κεράσω. Λοιπόν, προχωράει η ομάδα, μεγαλώνει, Παύλε μου, σε όλα τα επίπεδα. Ξέρω, σε όλα. Και ξέρω ότι μπορεί να βγάλει τη βίζα μέσα σε μία μέρα. Ναι, έτσι οι απλά. Βίζες είναι τρεις. Οι βίζες είναι τρεις που βγαίνουν για τη Μόσχα. Η μία είναι όταν πας για μόνιμη κατοικία, όπως είχα πάει εγώ, στην οποία θες πρόσκληση, είναι μέχρι τρεις μήνες η πρώτη που βγαίνει. Ναι. Βέβαια, μετά μπορείς, εάν πληρείς προϋποθέσεις και λοιπά, να γίνει ανανέωση της βίζας στη Ρωσία. Ναι. Όταν είσαι και βρεις δουλειά και λοιπά και δεν δώσεις δικαιώματα και υπάρχει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος εγγυάται για σένα και λοιπά. Εγώ τα είχα όλα αυτά τα στάνταρ, την έχεις γνωρίσει την Τάνια. Ναι, βέβαια. Απλά το γαμώτο με μένα ήταν ότι έκανα το μπαλονάκι. Ναι. Εντάξει. Okay. Και δεν μπορούσα, ας πούμε, δεν μπορούσα τους δύο μήνες να δουλέψω, μετά γίνανε ένα προστριβές. Εντάξει, εντάξει. Κάθε εμπόδιο είναι για καλό, αδερφέ μου. Κάθε πράγμα στη ζωή. Ναι. Η δεύτερη βίζα που βγαίνει είναι η τουριστική. Ναι. Η οποία βγαίνει, χρειαστεί γύρω στους 8 με 10 μέρες, ναι, τόσο περίπου χρειάζονται οι απλές οι βίζες. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η εσπερσμένη. Ναι. Αν είσαι, μέρες, ο Ιβάν. Μπορεί να βγει σε 3 μέρες και η βίζα ανάγκης η οποία βγαίνει την ίδια μέρα. Ναι. Απλά τι γίνεται. Το τέτοιο είναι ότι είναι χρεώσεις. Είναι λίγο πιο ακριβές. Μάλιστα. Αν υπάρχει και το τέτοιο του COVID, δεν αλλάζει κάτι άλλο. Ναι. Αν ναι, δεν έχει πρόβλημα με το COVID, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στο διατάφτα, για να πούμε, Παύλε μου. Και γιατί είπα, ναι, και γιατί είπα ότι μπορούν να πάνε τέτοιο και σήμερα ακόμα. Γιατί αν είναι να ταξιδέψουν με ιδιωτικό αεροπλάνο και να φύγουν απευθείας για Μόσχα, τέτοιο, δεν έχουν και το θέμα της μετάδοσης, κατάλαβες. Σωστά. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Αυτό που έκανε ο Ιβάν, που έφερε και τους δύο παίκτες με ιδιωτικό αεροπλάνο, ήταν και αυτό και εδώ. Και δηλαδή, αυτό το λόγο, έτσι. Γλίτωσε, δηλαδή δεν υπήρχε κίνδυνος να αλοχεύει ότι ξέρεις μπορεί κάποιος να κολλήσει στην πτήση με τους άλλους και τα λοιπά. Έτσι, α, μπράβο, με τους άλλους. Για να πούμε... Γιατί ήρθανε... Ναι. Πάμε μεμονωμένα, μελεγμένα άτομα, ναι, και λοιπά. Ναι, να πούμε το αγωνιστικό διατάφτα για να κλείσουμε. Οι παίκτες έρχονται, εφόσον όλα πάνε καλά, για να παίξουν στον επαναληπτικό της Τούμπας. Σίγουρα. Έτσι, σίγουρα. Αυτό λέμε. Και ας μην έχουν πολλές μέρες εδώ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Να είναι έτοιμοι, να είναι υγιείς, να τελειώσει η ιστορία τους και να παίξουν εκεί. Δεν θα παίξουν αύριο, παιδιά. Κοιτάξτε. Έτσι. Για να πούμε για τον Μούσα. Ναι. Παίκτης ο οποίος παίζει στην Μπαρτσελόνα αποκεκλείεται να μην είναι έτοιμος. Ακριβώς. Σωστό. Σωστό. Το μόνο που χρειάζεται να μάθει. Γιατί εντάξει, παιδιά, Μπαρτσελόνα παίζει και ο άνθρωπος ήθελε να πάρει μια ευκαιρία. Ό,τι και να είναι. Είναι σίγουρο, είναι 100% έτοιμος αυτός ο παίκτης. Δεν σε παίρνουν εκεί αν δεν είσαι καλός. Ναι. Ο δε σέντερφο, και κάνε επίλογο, δεν χρειάζεται και την τέλεια φυσική. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να έχει και την τέλεια φυσική κατάσταση. Είναι σε, γιατί πρέπει να είναι. Ναι. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικώς. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Ο σέντερφο πρέπει να είναι στο κουτί και να παίζει. Εκεί, φίλε. Την κατάλληλη στιγμή. Στα 30-40 μέτρα. Στα 30-40 μέτρα βαριά από την αιστεία την αντίπαλη. Σε φιλό, σε χαιρετώ.
Αναφέρεσαι στα 10 μέτρα της μεγάλης περιοχής, έμεινε στα 20-30 μέτρα. Γεια δεν σου, Παυλάρα! Φιλιά! Έτσι. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε! Τα φιλιά μου! Να σε καλά, αδερφέ μου! Είπαμε! Ρεμάλια! Γεια χαρά, γεια! Λοιπόν, φεύγουμε. Φάγαμε και 4 λεπτά από τον Γιώργο Μένεθ, συντονισμένη. Έρχεται ο Γιώργος Αγόρας το επόμενο 2ωρο. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye!